Σύμφωνα με νόμο του 98, καθιερώθηκε η 14η Σεπτεμβρίου ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Το μνημόσυνο αυτό έχει σκοπό να τονίσει ιδιαίτερα και να υπενθυμίσει τα γεγονότα της δραματικής περίοδου των διωγμών, της γενοκτονίας και του ξεριζωμού των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, που είχαν σαν αποτέλεσμα να μετατρέψουν το λαό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας σε ένα λαό προσφύγων και διασποράς. Σήμερα στο Ναύπλιο τελέστηκε δοξολογία, ενώ ακολούθησε κατάθεση στεφάνου στο ιερό της πόλης. Σύμφωνα με τον νόμο 2645 του 98, καθιερώθηκε η 14η Σεπτεμβρίου ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Η καταγραφή μια μεγάλη γενοκτονία στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων βρίσκει την έκφρασή της με την επίσημη ανακήρυξη της 14η Σεπτεμβρίου, ημέρα που η Σμύρνη κυκλοφορήθηκε από τα κεμαλικά στρατεύματα, ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Η ανακήρυξη της μαρτυρικής επετείου ως ελάχιστη αναγνώριση των θυμάτων της τραγωδίας έγινε με τη σχετική γνώμη της Ομοσπονδίας του Προσφυγικού Σωματείου της Ελλάδας, όπως μνημονεύεται και στο Προεδρικό Διάταγμα 304 του 2001. Στο Δεκέμβριο 2007, η Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών, International Association of Genocide Scholars, αναγνώρισε επίσημα την γενοκτονία των Ελλήνων μαζί με την γενοκτονία των Ασσυρίων και εξέτασε το εξής λήθημα. Εκτιμώντας ότι η άρνηση μιας γενοκτονίας αναγνωρίζεται παγκοίνως ως το έσχατο στάδιο γενοκτονίας που εξασφαλίζει την ατιμορρωσία για τους δράστες της γενοκτονίας και ευαπόδεικτα προετοιμάζει το έδαφος για τις μελλοντικές γενοκτονίες, εκτιμώντας ότι η Οθωμανική γενοκτονία εναντίον των μειονοτικών πληθυσμών κατά τη διάρκεια και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσιάζεται συνήθως ως γενοκτονία εναντίον μόνο των Αρμενίων, με λίγη αναγνώριση των ποιοτικά παρόμοιων γενοκτονιών εναντίον άλλων χριστιανικών μειονοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αποφασίζεται ότι είναι με πεποίθηση της Διεθνούς Ένωσης των Μελετητών Γενοκτονιών ότι η Οθωμανική Εκστρατεία εναντίον των χριστιανικών μειονοτήτων της Αυτοκρατορίας μεταξύ των ετών 1914 και 1923 συνιστούν γενοκτονία εναντίον των Αρμενίων, Ασσυρίων, Ποντίων και των Ελλήνων της Ανατολίας. Από τον εκπρόσωπο του Δημάρχου Ναυπλιαίων. Τιμούμε σήμερα τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, όπως επίσης τιμούμε και τον ελληνισμό του Πόντου. Ο ελληνισμός της Ιωνίας, ο ελληνισμός του Πόντου. Το ολοκαύτωμα του ελληνισμού στις περιοχές όπου έδρασαν και βιοπράγησαν οι Νεότουρκοι αποτέλεσε τελικά ένα πολύ δυναμικό κομμάτι του ελληνισμού. Ένα κομμάτι με δημιουργικότητα, με πολλή δουλειά και με προσφορά στον ελλαδικό χώρο. Εγώ βίωσα από κοντά τα αποτελέσματα αυτής βιοπραγίας από τον Κωνσταντινουπολίτη παππού μου και τη Σμυρνιά γιαγιά μου. Και είμαστε εκατομμύρια των Ελλήνων που έχουμε ζήσει τι σημαίνει διωγμός από τους Τούρκους.
Οφείλουμε λοιπόν και αυτό πράττουμε ως κοινωνία συνολικά να θυμόμαστε, να αναδεικνύουμε και πάνω απ' όλα να βγάζουμε συμπεράσματα πόσο άσχημο είναι σε δύσκολες στιγμές να είμαστε χωρισμένοι. Αυτός ο εορτασμός, αυτή η τιμή σε αυτή τη συγκυρία έχει και μια ιδιαίτερη αξία. Ζούμε μέρες όπου η Τουρκία προσπαθεί να ξαναδείξει τον δυστυχώς αναλύωτο εαυτό της. Τον εαυτό του διεθνούς ταραξία. Προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα στην κυπριακή δημοκρατία αλλά και στην ελληνική δημοκρατία με τις έρευνες στο Καστελόριζο και την ευρύτερη περιοχή. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής και να στείλω ένα μήνυμα προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Η Ελλάδα παρακολουθεί από πολύ κοντά, πολύ προσεκτικά και πολύ υπεύθυνα τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Η Ελλάδα απαιτεί την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας που υιοθετήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και αυτό το δίκαιο εφαρμόζουμε. Η υπευθυνότητα και η σοβαρότητα όμως από την πλευρά μας μην εκλειφθεί σε καμία περίπτωση από την πλευρά της Τουρκίας ως ένδειξη αδυναμίας. Ο ελληνισμός και πολύ περισσότερο τώρα που περνάμε δύσκολες στιγμές, όλος ο ελληνισμός, όλη η Ελλάδα, όλη η κοινωνία, όλο το πολιτικό σύστημα είμαστε μία γροθιά. Στα εθνικά μας ζητήματα δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην συμμετέχει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Είμαστε μια γροθιά και θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή υπάρξει από οπουδήποτε. Έχουμε προβεί στα απαραίτητα διπλωματικά διαβήματα. Παρακολουθούμε από πολύ κοντά τις κινήσεις και στην περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην περιοχή της Ελλάδας. Θέλω να γνωρίζουν όλοι ότι ο κάθε Έλληνας πολίτης αποτελεί ξεχωριστό, διακριτό, ηρωικό φρουρό των δικαίων του ελληνισμού. Και αυτό ας το γνωρίσουν πολύ καλά. Πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, ότι μπορεί να εξελιχθεί σύντομα μια άσχημη κατάσταση που την έχουμε βιώσει και οι νεότεροι και οι παλαιότεροι Έλληνες? Δείτε, αυτή τη στιγμή η νεοοθωμανική πολιτική της Τουρκίας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την γεωπολιτική ανασφάλεια που υπάρχει στη Μεσόγειο. Βλέπετε τα ταξίδια σε Λιβύη, Αίγυπτο και βλέπετε και τις συμμαχίες που αλλάζουν. Εμείς είμαστε απολύτως σαφείς και ξεκάθαροι. Απαιτούμε εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Αλλά ταυτόχρονα απαιτούμε και θα το υλοποιήσουμε οποιουσδήποτε πλουτοπαραγωγικούς πόρους έχει η Ελλάδα αλλά και η Κυπριακή Δημοκρατία να τους αξιοποιήσουμε προς όφελος των λαών μας. Και δεν θα οροδίσουμε προουδενός. Έχει σχέση με την επιστροφή του Πρωθυπουργού, με την διακοπή του ταξιδιού μάλλον του Πρωθυπουργού στην Αμερική αυτή η κατάσταση ή κάτι άλλο? Δεν θα ήθελα να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Μπορώ να σας πω όμως ότι επειδή ο ελληνισμός ταυτόχρονα ζει και μια μεγάλη, την πιο μεγάλη οικονομική, κοινωνική κρίση που έχουμε ποτέ υποστεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα, θέλω πραγματικά να πιστεύω ότι δεν θα επιλέξουμε την οδό της αυτοκτονίας. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε και θα το καταλάβουμε, είμαι βέβαιος γι' αυτό, ότι η Ελλάδα χρειάζεται τις δυνάμεις όλων μας. Τώρα πια δεν έχει απολύτως καμία σημασία ποιος είναι κυβέρνηση, ποιος είναι ο υπουργός και ποιο κόμμα είναι πρώτο ή δεύτερο. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, γιατί όταν βλέπουμε ότι κλειδωνίζεται και υπάρχει κίνδυνος να διασπαστεί η κυβέρνηση της κρατεάς Γερμανίας, όταν βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετέχουν στο Eurogroup με τον Υπουργό Οικονομικών τους, όταν βλέπουμε τους κλειδονισμούς και τους τυφώνες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να μην ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Είμαι βέβαιος ότι ο ελληνισμός θα ξεπεράσει και αυτή την κρίση. Εθνικός ύμνος. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα δριωμένη, χαίρε, ω χαίρε ελευθεριά. Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι ο Δήμος Ναυπλίων έχει πάρα πολύ στενή σχέση με την Μικρά Ασία. Μια ολόκληρη συνοικία δημοτών έχει την καταγωγή από τη Μικρά Ασία.
Η ημέρα η σημερινή, μάλλον σήμερα γιορτάζουμε, 14 Σεπτέμβρη είναι η ημέρα, μας απαιτεί να κάνουμε πράγματα που δεν έχουμε συνηθίσει τελευταίως να τα κάνουμε. Και είναι να σταθούμε, να θυμηθούμε και να σκεφτούμε. Να σταθούμε, να θυμηθούμε το γεγονός πως χάθηκαν τόσες εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες και να σκεφτούμε ανάλογα γεγονότα. Και για όλη την ανθρωπότητα, αλλά και για τον Ελληνισμό. Νομίζω ότι έχουμε σταματήσει να θυμόμαστε και να αξιολογούμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε σήμερα.